Καλό απόγευμα. Πολύ σημαντική, κρίσιμη σύνοδο στο ΜΕΤ7, η πρώτη στη Λευκοσία από τις 5 που έχουν πραγματοποιηθεί, με μια πλούσια ατζέντα η οποία αναφέρει κυπριακό μεταναστευτικό Brexit, μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, ενεργειακή ασφάλεια, κλιματικές αλλαγές, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, περιφερειακές εξελίξεις και η πρώτη ευρωαραβική σύνοδο. Ο σκοπός είναι μέσα από αυτή τη σύνοδο να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική των 7 νοτίων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κοινωνική Ευρώπη. Αναζητούνται κοινές προσεγγίσεις σε όλα, ενώ υπάρχει και μια διαμεσολάβηση, μαθαίνουμε, της Λευκοσίας, για να αρθούν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας. Θα εκδοθεί μια κοινή διακήρυξη, η λεγόμενη διακήρυξη της Λευκοσίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου περί της 7:30, στην οποία θα υπάρχουν, όπως μαθαίνουμε, ισχυρές αναφορές σε κυπρογενούς ενδιαφέροντος ζητήματα, όπως είναι το κυπριακό, η ενέργεια και ο ΜΕΤ7, αλλά ακόμη και η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και από το συνεδριακό, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο προεδρικό μέγα.